Μπορεί το γυροκομείο Ξάνθης να λαμβάνει την ετήσια επιχορήγηση των 40.000 ευρώ, μία από τις υψηλότερες στην περιφέρεια. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κύριος Παπαχρόνης, το ποσό αυτό είναι ελάχιστο μπροστά στις ανάγκες του. Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι πως μπορεί η επιχορήγηση να εγκρίνεται και να εκταμιεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, ωστόσο το ποσό το αιτείται η περιφέρεια. Αυτή την εποχή βγαίνουν οι επιχορηγήσεις, οι αιτήσεις επιχορηγήσεις για το έτος που περάσαμε, που διανύουμε μάλλον ακόμα και που τελειώνει σε 2 μήνες. Έτσι λοιπόν αυτή την περίοδο βγαίνει η εντολή από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ιδρύματα, τα κοινοφιλή ιδρύματα της περιφέρειάς μας. Μέσα σε αυτά συνεχίζουμε ακόμα να είμαστε και εμείς. Είναι μια λυπηρή βέβαια ιστορία όσον αφορά η επιχορήγηση του κράτους προς τα ιδρύματά μας και προς το γεροκομείο της Ξάνθης. Δεν είναι πρόβλημα κυρίως του Υπουργείου. Το Υπουργείο εφαρμόζει την εισηγητική έκθεση των υπηρεσιών της περιφέρειας, η εισήγηση για τα 40.000 ευρώ, γιατί αυτό το ποσό μιλάμε, 40.000 ευρώ θα πάρει επιχορήγηση το γεροκομείο της καρδιάς μας, είναι η εισήγηση της περιφέρειας των υπηρεσιών με υπογραφή του Περιφερειάρχη και αυτή την εισήγηση εφαρμόζει το Υπουργείο, η Υπουργός, η αναπληρώτρια Υπουργός, η κυρία Φωτίου. Έτσι λοιπόν μας ήρθε η εντολή ότι θα πάρουμε πλέον για φέτος 40.000 ευρώ και προφανώς θα γίνει η εκταμείευση μέχρι τέλος της χρονιάς. Λέω ότι είναι μια λυπηρή ιστορία γιατί αυτό τα 40 χιλιάρικα μπορεί σε κάποιους να φαίνεται μεγάλο σαν ποσό, ακόμα και σε εσάς που κάνετε ρεπορτάζ, μην γνωρίζοντας βέβαια τι έχουν προηγηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν αυτά τα 40 χιλιάρικα είναι η συμμετοχή του κράτους σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό της τάξης των 760.000. Μιλάμε λοιπόν και το έχω πει πολλές φορές είτε μέσω του καναλιού σας ή άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με τον απλό κόσμο όποτε βρίσκω ευκαιρία, ότι η συμμετοχή του κράτους σε αυτά τα κοινοφιλή ιδρύματα όπως και το δικό μας είναι μηδαμινή. Έως ελάχιστη. Αν διαιρέσουμε το 760.000 ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ιδρύματος με τα 40.000, είναι το 1/19 στα κλάσματα που κάναμε παλιά. Δηλαδή είναι ένα λυπηρό φαινόμενο. Μπορεί του χρόνου να είναι ακόμα χειρότερα και να είναι και μηδέν. Δηλαδή να μην πάρουμε τίποτα. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω βέβαια με ποιο τρόπο αξιολογούνται τα διάφορα ιδρύματα και όλα τα άλλα ιδρύματα είναι οι πεσμένες επιχορηγής τους. Ποιοι είναι οι συντελεστές, οι αλγόριθμοι που βγαίνουν αυτές οι επιχορηγήσεις. Ιδίως στο γεροκομείο της Ξάνθης, όταν είχαμε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και πήγαινε για κλείσιμο και είχαμε κάνει έκκληση προς την επίσημη πολιτεία, δεν μιλάω μόνο για την παρούσα κυβέρνηση, λέω γενικά όποιον αντιπροσωπεύει την πολιτεία, είχαμε κάνει έκκληση λοιπόν ότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα και ζητήσαμε κάτι έξτρα σαν επιχορήγηση προκειμένου να σώσουμε το γεροκομείο μας. Δυστυχώς δεν ανταποκριθήκαν καμιά από τις κυβερνήσεις όσον αφορά αυτό το αίτημά μας. Εμείς λοιπόν με τη βοήθεια των ξαδιωτών και με άλλου είδους κινήσεις της διοίκησης, τις οποίες τις έχετε καταγράψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθείτε την πορεία μας, καταφέραμε και σώσαμε σε εισαγωγικά και βάλαμε σε πορεία εξυγίασης το γεροκομείο και σε περίοδο ανάπτυξης. Όμως τώρα που νοικοκυρέψαμε το γεροκομείο, έρχεται πάλι η επίσημη πολιτεία και ουσιαστικά τιμωρεί όλη αυτή την προσπάθεια. Στα ζόρια δεν μας βοήθησε, στο νοικοκύρεμα πάλι μας τιμωρεί. Και αυτό γιατί, όπως σημειώνει ο κύριος Παπαχρόνης, η επιχορήγηση ήταν στα 55.000 ευρώ πέρσι, κατόπιν παρέμβασης της ίδιας της κυρίας Φωτίου, ενώ αυτή τη χρονιά το Υπουργείο ενέκρινε το ποσό που ζήτησε η περιφέρεια. Πέρσι η επιχορήγηση ήταν 55.000 ευρώ. Και μάλιστα τελευταία στιγμή σώθηκε η παρτίδα, γιατί πάλι η εισηγητική έκθεση των υπηρεσιών της περιφέρειας μιλούσε για 40.000 ευρώ και με διορθώση της κυρίας Φωτίου, της αναπληρώτριας υπουργού, αυξήθηκε η επιχορήγηση και πήγε στις 55.000. Προφανώς φέτος η κυρία Φωτίου και το Υπουργείο δεν είχε τη δυνατότητα αυτή και δεν προέβη σε αυτή τη διαδικασία, όμως είναι λυπηρό ότι βλέπετε ότι μειώνεται η επιχορήγηση και κάποια στιγμή μάλλον μπορεί να εξαλειφθεί και εντελώς. Έτσι εύλογα διερωτά το πρόεδρος του γεροκομείου τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή η περιφέρεια και αν υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της για αυτό το ενδεχόμενο. Και έχω κάνει εγώ το ερώτημα και το έχω κάνει ερώτημα και στον Περιφερειάρχη και στους περιφερειακούς συμβούλους, όχι μόνο της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Έστω λοιπόν ότι κάποια στιγμή, μια ωραία μέρα, πει το Υπουργείο, σταματάμε την επιχορήγηση, δεν σας δίνουμε λεφτά. Δεν πρέπει να έχει μέρημνα η περιφέρεια
για τα ιδρύματα, τα κοινοφελή που εξυπηρετούν τους πολίτες της. Αυτό είναι ένα ερώτημα και το αφήνουν να αιωρείται και ας το απαντήσουν και ο απλός ο κόσμος και αυτοί που είναι αρμόδιοι και βάζουν τις υπογραφές τους και κάνουν τις εισηγήσεις τους. Μπορεί τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Παπαχρόνης να άπτονται της απλής λογικής, ωστόσο αυτή μάλλον εκλείπει από τους εισηγητές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ανάγκη απλώς σαν νούμερα, τα οποία μάλιστα δεν βγαίνουν από τα δικά τους ταμεία και τα οποία φαίνεται πως τους ικανοποιούν.